Ο Σεμπάστιαν Κούρτς και το Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα πέτυχε μια μεγάλη πολιτική νίκη, η οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις ήταν αναμενόμενη. Για τον απερχόμενο και πιθανότατα νέο καγκελάριο της Αυστρίας, η νίκη ήταν εντυπωσιακή και εμφατική. Ήταν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες. Είναι μια ιστορική ημέρα για το Λαϊκό Κόμμα της Αυστρίας. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη των πολιτών της χώρας μας. Παρά το θρίαμβο, ο Κούρτς δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση παρά μόνο συνεργασίας, κάτι που θα φανεί στο προσεκές διάστημα. Ο νεαρός πρωθυπουργός έχει πολλαπλές επιλογές, αλλά όχι απαραίτητα καλές. Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξει το μεγάλο συνασπισμό με τους σοσιαλιστές παρά τις σοβαρές διαφορές τους, ή αν θελήσει συμμαχία με την άκρα δεξιά ή να δώσει πράσινο χρώμα στη νέα κυβέρνηση της Αυστρίας. Τις επιλογές του μπορείτε να τις χαρακτηρίσετε ως πανούκλα, χολέρα και έμπολα, γιατί καμία από αυτές δεν είναι πραγματικά συναρπαστική για το κόμμα του. Αν επιλέξει τους πράσινους, θα ήταν μια ασταθή συμμαχία, καθώς οι πράσινοι είναι πολιτικά το αντίθετο του Λαϊκού Κόμματος. Μια ακόμη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, μια ακόμη ξεκάθαρη ερώτηση για το πολιτικό μέλλον. Η αναζωπήρωση του πράσινου που βοηθά να αλλάξει την πολιτική ατζέντα αποδεικνύεται δημοφιλής στους νέους και στους κοσμοπολίτες ψηφοφόρους. Αντίθετα, οι λαϊκιστές φαίνεται να βρίσκονται υπό πίεση, αν και η στήριξή τους από τους ηλικιωμένους και τον αγροτικό κόσμο παραμένει ισχυρή. Ο Κούρτς θα λάβει εντολή από τον Αυστριακό Πρόεδρο και θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο εταίρο για να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 92 εδρών στο σύνολο των 183 της Αυστριακής Βουλής.